Θα μιλήσουμε με την επικεφαλής της αντιπολίτευσης, την κυρία Ρίτσα Σπυρίδου, και θα ζητήσουμε την άποψή της για το θέμα. Καλό μεσημέρι, κυρία Σπυρίδου. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ευχαριστώ και καλό μεσημέρι σας. Ποια είναι η θέση σας για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έχουμε και φωτοβολταϊκά, κατασκευή φωτοβολταϊκών στην κοινότητα Μεσσιανής, κυρία Σπυρίδου? Ως παράταξη, κυρία Μαρκοπούλου, και θα πω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σαφώς κανείς δεν μπορεί να είναι αντίθετος. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι το μέλλον. Παρά τα όμως, δεν υπάρχει χωροταξία και στη Λίμνη, δεν υπάρχει χωροταξικό και στο Δήμο. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι σκόπελοι ούτως ή άλλως. Εμείς ως παράταξη λέμε όχι στα δάση, αυτό είναι ξεκάθαρο. Επίσης λέμε όχι στα νερά μας, και αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αυτό που επισημαίνουμε, γιατί θα το δούμε στο μέλλον, είναι όχι σε αυτά τα φωτοβολταϊκά ή σε αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όποιες και είναι, αιωλικά κτλ., που έχουν θέαση στα μνημεία. Αυτά αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να τα κοιτάμε εκ των προτέρων. Σήμερα οι Δήμοι δεν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τον πρώτο λόγο στα περισσότερα, γιατί είναι ανάλογα με τι γνωμοδότηση υπάρχει σε σχέση με τις εκτάσεις. Δηλαδή, αν είναι δασικές, αν είναι κοινοτικές, αν είναι δημόσιες κτλ. Όμως πρέπει να έχει την εγρήγορση προκειμένου να προλαβαίνει τέτοια ζητήματα. Ζητήματα που είναι ζώσης σημασίας και δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Εμείς λέμε όχι σε αυτά τα τρία σημεία που σας είπαμε. Όχι στα δάση μας, όχι στα νερά μας, σαφώς όχι όταν έχουν θέαση στα μνημεία μας. Βέβαια, κυρία Σπυρίδου, πρέπει να τονίσουμε ότι η αυτοδιοίκηση δεν έχει λόγο. Οι αποφάσεις παίρνονται από το Υπουργείο Ενέργειας, τη ΡΑΕ, και δεν έχει ούτε καν γνωμοδοτικό λόγο ο Δήμος, αλλά και η Περιφέρεια σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωστόσο, βγήκαν δυναμικά οι κάτοικοι, βγήκατε δυναμικά, προκειμένου να αποτρέψετε αυτή την εξέλιξη. Να πάμε τώρα στο άλλο. Να κάνω αυτή τη σημείωση και να προχωρήσουμε. Έχει λοιπόν τη δυναμική της κοινωνίας. Και η κοινωνία είναι αυτή που ζει, που συμπεριφέρεται, που μεγαλώνει παιδιά, που προχωράει στη ζωή μέσα σε όλο αυτό το ανάγλυφο. Συνεπώς έχει τη δύναμη αυτή της γνωμοδότησης, που άμα το βάζουμε έτσι μπορούμε να την προχωρήσουμε την κουβέντα, που μπορεί να βάλει στη σειρά τα πράγματα. Άρα τα αντανακλαστικά των αρχόντων, των δημοτικών αρχών, των περιφερειακών αρχών, έχουν μεγάλη σημασία. Αυτό είπα προηγουμένως και το λέω άλλη μια φορά. Και να περάσουμε λίγο, πολλά μέτωπα ανοιχτά στην περιοχή σας, στο Δήμο σας. Έχουμε πολλή συζήτηση και για το χώρο υγειονομικής ταφής αμιάντου, τι θα γίνει τελικά, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Και εκεί ο Δήμος δεν έχει λόγο. Εκεί ο Δήμος δεν έχει λόγο, επειδή ακριβώς δεν είναι στην ιδιοκτησία του. Ανοίγει στην περιφέρεια. Ανήκει στην περιφέρεια, ναι. Έχει όμως τον κύριο λόγο, γιατί έχει τους δημότες. Δηλαδή έχει όλα τα καμβούνια και δεν περιοριζόμαστε εκεί. Δεν είναι μόνο τα καμβούνια, δεν είναι μόνο το Λιβαδερό, δεν είναι μόνο όλος ο Δήμος ο δικός μας. Είναι βεβαίως και κομμάτι της Κοζάνης, είναι της Βέρειας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα θέματα έχουν μεγάλη σημασία για την ευρύτερη περιοχή. Εμείς ως παράταξη ήμασταν ξεκάθαροι εξ αρχής και είπαμε ένα πράγμα. Όχι στη δημιουργία ΧΙΤΑΜ πριν και μετά τις μελέτες, που με έναν τρόπο προχωράει με αυτόν τον τρόπο η Δημοτική Αρχή. Τελευταία άκουσα, έχω μια πληροφορία η οποία έγινε διαζώσεις και δεν είναι δια τηλεφώνου ή ένα κουτσομπολιό, ότι αυτό που ζήτησε ο Δήμαρχος από την περιφέρεια είναι επιτακτικά εντός εισαγωγικών, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, αυτό το έργο το θέλω. Εμείς λέμε ότι αυτό το έργο δεν το θέλουμε και συντασσόμαστε με την κοινωνία. Δεν το θέλουμε. Όπως δεν θέλουμε και τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά στα σημεία που σας είπα. Γιατί όμως? Ακριβώς γιατί αυτός ο Δήμος έχει μια ταυτότητα. Είναι ο Δήμος που ζει και αναπνέει μέσα από τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Εμείς ως παράταξη λέμε ότι αυτή είναι η ταυτότητά μας, δεν μπορεί να είναι διαφορετική. Και αυτό που προσπαθούμε πραγματικά μέσα από τις προτάσεις μας να προχωρήσουμε, να προωθήσουμε και να πείσουμε εντός εισαγωγικών γι' αυτό τη Δημοτική Αρχή ότι πρέπει να κάνουμε, είναι να προχωρήσουμε σε τι, σε ένα δεύτερο βαθμό αυτής της ταυτότητας. Να προχωρήσουμε δηλαδή στην τυποποίηση, να προχωρήσουμε σε πράγματα που μπορούν πραγματικά να πάνε μπροστά τον τόπο και κυρίως, γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά που διαδραματίζονται με τον τουρισμό, σε έναν ήπιο τουρισμό, σε ένα βιωματικό τουρισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι κατά. Είναι χωρίς σχεδιασμό ο Δήμος. Δηλαδή είμαστε σε ένα τρένο, αν το ονομάσουμε Δήμο Σερβίων, το οποίο πάει ανεξέλεγκτα και έτσι σπασμωδικά.
Εμείς αυτό θέλουμε να προλάβουμε σαν παράταξη. Προσπαθούμε πάρα πολύ γι' αυτό και έτσι θα προχωρήσουμε. Πιστεύετε, κυρία Σπυρίδου, ότι έχει μερίδιο από το τουριστικό κομμάτι ο Δήμος Σερβίων? Θα μπορούσε να αναπτυχθεί και να έχει πολύ τουρισμό και καλύτερη οικονομία στηριζόμενος σε αυτό το κομμάτι? Είμαι απόλυτα πεπισμένη γι' αυτό. Το μεγαλύτερο μερίδιο αυτής της κατανομής, όπως το είπατε, το έχει ο Δήμος Σερβίων. Ακριβώς γιατί έχει τη σύμπτυξη όλων των στοιχείων που μπορούν να προχωρήσουν σε έναν τουρισμό, όπως προείπα. Τι έχουμε εμείς εκεί στο Δήμο Σερβίων? Έχουμε το νερό. Τι γίνεται λοιπόν? Διασχίζει τα πάντα ο Ιλαρίωνας και ο Αλιάκμονας, ο Πολύπητος δηλαδή, διασχίζει όλο το Δήμο. Τι έχουμε? Έχουμε τα Πιέρια, έχουμε κι άλλα βουνά. Είμαστε δηλαδή σε απόσταση αναπνοής τον πράσινο, το βουνό, το οξυγόνο με το νερό. Έχουμε φτερωτό πλούτο, μνημεία, ιστορία, πολιτισμό. Είναι ένα ξάφνιασμα ο τόπος μας που εμείς ναι μεν το νιώθουμε, αλλά δεν το προβάλλουμε, δεν το προχωράμε. Δεν έχουμε τις υποδομές. Δεν έχουμε καμία υποδομή τέτοια πραγματικά να μας βάλει μπροστά, να είμαστε το τιμόνι στη μετά λιγνίτη εποχή. Και μπορούμε να είμαστε. Δεν θα είμαστε μόνο αν η Δημοτική Αρχή συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή να μην συνεργάζεται, να μην έχει προτάσεις και όλα αυτά που πραγματικά βγάζει παρά έξω, επικοινωνιακά και μόνο, να είναι φωτοβολίδες, δηλαδή τίποτε άλλο. Θέλει συνεργασία, συνέργεια τη λέω εγώ. Πολλές φορές ο κύριος Δήμαρχος το επαναλαμβάνει, προφανώς το έχει κατανοήσει, αλλά δεν το πράττει. Πάντως οι επόμενες δημοτικές αρχές δεν θα έχουν συνεργασία ούτε σύμπνοια, καθώς έρχονται αλλαγές στο νομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε όλα αυτά και για την επόμενη μέρα, καθώς θα είστε εκ νέου υποψήφια. Να πω ότι λοιπόν η συνέργεια είναι η λέξη. Ναι. Και ας το υποδάσουμε όλοι. Και θα τα πούμε όλα αυτά, γιατί θα είστε εκ νέου υποψήφια στο Δήμο Σερβίων στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023, που σημαίνει ότι έχουμε πολλά να πούμε και να δούμε. Εσείς, κυρία Σπυρίδου, κάνατε πάρα πολλά ρεπορτάζ, έκανες πάρα πολλά ρεπορτάζ, Ρίτσα, για την λίμνη Πολυφίτου, για τη γέφυρα των Σερβίων, για τις ομορφιές, για τα κάστρα, για όλα αυτά, για τα πάντα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα την πολιτικό, την αυτοδιοικητικό, Ρίτσα Σπυρίδου. Γιατί δεν προχώρησαν τα έργα, γιατί επιτέλους η λίμνη Πολυφίτου δεν μοιάζει έστω λίγο τη λίμνη του Πλαστήρα, που εκεί ζουν από τη λίμνη οικονομικά? Εγώ τώρα θα μιλήσω εντελώς θεωρητικά, βέβαια, έτσι. Με βάση την εμπειρία που λες ότι είχα σε προηγούμενα χρόνια και με βάση αυτό που πραγματικά σκέπτομαι για τα μετέπειτα χρόνια. Θεωρητικά λοιπόν λέω ότι όταν δεν υπάρχει βάση, κυρία Μαρκοπούλου, όλα τα σχέδια τα άλλα έπονται. Οι βάσεις είναι αυτές που στηρίζουν ένα έργο το οποίο έχει μια τέτοια πνοή, μια τέτοια διάσταση. Ύστερα μην ξεχνάμε ότι ό,τι έχει να κάνει με την παραλίμνια ζώνη δεν αφορά σε έναν Δήμο. Είναι στην ΠΕ στην ουσία, δηλαδή έχει να κάνει με την περιφέρεια. Αν εμείς δεν μπορούμε να αναπτύξουμε από την αρχή με σημεία 1, 2, 3, 5, 10 και κυρίως αν δεν έχουμε πλην του σημείου αναφοράς, το τέλος, το όραμα. Αυτό το όραμα πραγματικά λείπει. Πώς θα προχωρήσουνε? Νομίζω ότι εκεί έχει να κάνει. Όπως για παράδειγμα, τώρα θεωρώ σκόπελαιο επίσης όλο αυτό που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με το Πανεπιστήμιο. Δηλαδή τι θέλουμε να κάνουμε? Εμείς θέλουμε να αναπτύξουμε την περιοχή μας, αλλά θέλουμε ένα μνημείο το οποίο είναι στολίδι και είναι και στην είσοδο της πόλης, να το παραχωρήσουμε στο Πανεπιστήμιο για 100 ευρώ το χρόνο. Όταν η δράση του Πανεπιστημίου, και το λέω έχοντας απόλυτο σεβασμό προς το Πανεπιστήμιο και έχω την πληροφορία, γιατί έκανα τη συζήτηση με τον κύριο Πρίτανη, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο σχολής πανεπιστημιακής κάτω. Συνεπώς, ποιος είναι αυτά ο στόχος? Αυτά τα αποφασίζει τα νέα τμήματα του Υπουργείου Παιδείας. Και δεν έγινε μια τέτοια συζήτηση, τουλάχιστον για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Κυρία Σπυρίδου, για την ακαδημαϊκή χρονιά δεν έγινε καμία συζήτηση για νέα τμήματα. Γιατί όλοι θέλουν να στηρίξουν τα νυν τμήματα και να λειτουργήσουν οι νέες εκτηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Και σας ρωτώ, όταν το επιχείρημα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και, εν πάση περιπτώσει, όλες οι βολές, γιατί βολές ήταν, ότι δεν ψηφίζουμε αυτό εδώ, στη συγκεκριμένη πρόταση, και έτσι μπλοκάρουμε μια πανεπιστημιακή σχολή, εσείς θεωρείτε ότι είναι σοβαρή προσέγγιση Δημοτικού Συμβουλίου σε πρόταση θέματος ημερήσιας διάταξης, όταν η πληροφορία από τον κύριο Πρίτανη, και όπως εσείς το είπατε και εγώ το αντιλαμβάνομαι, γιατί έτσι σκέφτηκα και εγώ, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση? Τι υπάρχει λοιπόν? Μετέπειτα υπάρχει επιχειρησιακό.
Και λέω εγώ τώρα, για ποιο λόγο εμείς επιχειρησιακά ως αυτοδιοίκηση να μην κάνουμε όλα αυτά και άλλα τόσα και όλα παραπάνω σε ένα τέτοιο κτίριο, στο τουρκικό σχολείο, όταν πραγματικά έχουμε και άλλα ενεργά σχολεία τα οποία μπορούν να έχουν μια προοπτική παρόμοια. Και μετά λέμε ότι θέλουμε να αναπτύξουμε την περιοχή μας. Όχι, δεν θα την αναπτύξουμε με τέτοια τακτική επικοινωνιακή. Και το λέω αυτό γιατί και ολοκληρώστε, και ολοκληρώστε, γιατί με πιέζει η Βίκυ Γεροντίδου, πρέπει να κλείσουμε το δελτίο. Τηλεοπτικός χρόνος, φωνάζει η Βίκυ. Λοιπόν, και καταλήγω λέγοντας ότι υπάρχει πάντα σχέδιο. Εμείς σαν παράταξη το έχουμε. Υπάρχει συνέργεια που είπαμε στην αρχή. Καλούμε τη Δημοτική Αρχή, δεν πειράζει, ας μην έχει σχέδιο. Ας συνταχθεί με εμάς, μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει. Εμείς είμαστε ανοιχτοί για αυτό το τουρκικό σχολείο, για ό,τι άλλο σχεδιάζουμε και για τα ανενεργά σχολεία. Λοιπόν, υπάρχει πρόταση ημερήσιας διάταξης, θα είναι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Και θα τα πούμε, και θα τα πούμε και αναλυτικά. Και θα τα πούμε ευχαριστώ και αναλυτικά. Ευχαριστώ τη Βίκη, κυρίως ευχαριστώ την κυρία Μακοπούλου και βέβαια το σταθμό, ο οποίος εύστοχα σε χρόνο πάντα με προσκαλεί και ευχαριστώ ιδιαίτερα. Σας ευχαριστούμε, κυρία Σπυρίδου. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.